Πήραμε το παιχνίδι τη ομάδα, το τελευταίο παιχνίδι μέσα στο ΑΜΕΓΑ απέναντι στην ομάδα του Απόλλωνα, την ομάδα τη Καρμιώτησα, που ήταν πάνω στον πάγκο ο Σίνης Αντοπρασίνοβιτς. Ξεκινάμε από το δημιουργικό κομμάτι, στον build-up από πλευρά Καρμιώτησα. Μια ομάδα που θέλει να παίξει ποδόσφαιρο. Και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον για το σημερινό παιχνίδι. Είναι δύο ομάδες που προσπαθούν να παίξουν. Βλέπουμε εδώ να πρεσάρει ψηλά η ομάδα του Απόλλωνα και πώς βγαίνει με πολύ όμορφο τρόπο από το pressing με μια μακρινή μεταβίβαση στη δεύτερη γραμμή η ομάδα της Καρμιώτησας. Έλα Λουκής, εδώ αγωνίστηκε σε ένα σχηματισμό 4-4-2. Έχει αυτή την ικανότητα να συγκλίνει προς τον κεντρικό διάδρομο και μόλις το 5ο λεπτό βλέπουμε εδώ το δοκάρι από το όμορφο σου του Έλα Λουκή. Βλέπουμε ξανά πρεσάρει ψηλά η ομάδα του Απόλλωνα. Κανένα φόβο από πλευρά Καρμιώτησα προσπαθεί να παίξει. Το ρίσκο όταν πρεσάρει ψηλά, βλέπουμε εδώ πώ δημιουργεί μια υπεραριθμία με τον ένα Λουκί και τον Λουκίδη που αγωνίζονται στα δύο άκρα να συγκλίνουν προ τον κεντρικό διάδρομο. Με αποτέλεσμα να βγαίνει από το pressing τη ομάδα του Απόλλωνα. Υπήρχαν και αποστάσει από πλευρά του Απόλλωνα Λεμεσού. Πώ με αρκετή ευκολία μεταφέρει το παιχνίδι στο τελευταίο 1/3 η ομάδα τη Καρμιώτησα και είμαστε μόλι το 10ο λεπτό και ακόμη μια πολύ καλή ευκαιρία. Ξανά χτίζει το παιχνίδι από πίσω με τον Μαλόνε και τον Μίκο και τον Κνόπλοχ, τον τερματοφύλακα. Το ίδια προσέγγιση. Είμαστε μόλις στο 13ο λεπτό. Κοντινή μεταβίβαση στην πρώτη γραμμή. Ψηλό πρέσινγκ από πλευράς Απόλλωνα. Γρήγορη αλλαγή παιχνιδιού στον δεξιό ακραίο αμυντικό, τον Τάντι. Ξανά μεγάλες αποστάσεις στον κεντρικό διάδρομο. Εντελώς μόνος ο Έλα Λουκί. Βγήκαν ψηλά να πρεσάρουν με 6 ποδοσφαιριστές η ομάδα του Απόλλωνα και ξανά μεταφέρθηκε το παιχνίδι στο τελευταίο 1/3. Πολύ όμορφη αλλαγή θέση των δύο στο δεξιό άκρο της Καρμιώτησας και η μπάλα να φτάνει στον Κουλιμπαλί και ακόμη μια πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 13ο λεπτό. Στο δημικό κομμάτι είδαμε τον Καστανιάγα, του αρέσει πολύ να έρχεται να παίρνει μπάλες ενδιάμεσα των δύο κεντρικών αμυντικών και μια ομάδα προσπαθεί, θέλει να παίξει ποδόσφαιρο. Βλέπω εδώ πώς αλλάζουν παιχνίδι. Λουκίλια, Έλα Λουκί να συγκλίνουν στα μεσοδιαστήματα οι δύο ακραίοι επιθετικοί της ομάδας Καρμιώτησας. Και ο Σελούτσικα ακόμη μια κλασική ευκαιρία. Και είμαστε μόλις στο 19ο λεπτό για την ομάδα της Καρμιώτησας που έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Και δεν είναι μόνο στο δημιουργικό κομμάτι. Είδαμε και την ώρα όταν χάνεται η μπάλα. Μια πολύ πειθαρχημένη ομάδα με γρήγορες επιστροφές πίσω από την μπάλα. Θα δούμε εδώ χάθηκε η μπάλα και πως όλη η ομάδα να πισωχωρεί και να οργανώνεται σε ένα πιο χαμηλό μπλοκ ακριβώς έξω από τη δική της περιοχή και να δυσκολεύει το έργο της ομάδας του Απόλλωνα. Είναι, βλέπουμε εδώ σε ένα σχηματισμό 4-4-2. Μαζί με τον Κουλιμπαλί και τον Ντούμπια στην κορυφή της επίθεσης. Περνάμε στο τέρμα που δέχθηκε η ομάδα της Καρμιώτησας, χωρίς να κινδυνεύσει ιδιαίτερα μέχρι αυτό το λεπτό. Το τραγικό λάθος του αριστερού κεντρικού αμυντικού του Μίκο δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι δεν είναι στο αρχικό σχήμα στο σημερινό παιχνίδι. Με αποτέλεσμα να δεχτεί αυτό τον γκολ η ομάδα της Καρμιώτησας. Είναι επίσης μια ομάδα που έχει και αυτή την ικανότητα, μπορεί και να πρεσάρει ψηλά την ομάδα της Ένωσης Νέων Παραλίων που όπως θα δούμε και στη συνέχεια προσπαθεί να παίξει αλλά αυτό που πρέπει να προσέξει είναι κυρίως την ταχύτητα του Τζιαβαρά. Ένας πολύ γρήγορος ποδοσφαιριστής στο χώρο που μπορεί να δημιουργήσει προβλήμα στην ομάδα της Καρμιώτησας σε περίπτωση που αποφασίσει να πρεσάρει ψηλά στο σημερινό παιχνίδι. Μάλιστα. Είναι ένα σημαντικό στοιχείο ωστόσο Λουκουτία ότι το τι είδαμε, τι ανέλησε ο Ανδριέν απέναντι σε ένα αντίπαλο όπως ο Απόλλωνας για την Καρμιώτησα είναι σαφώς πολύ διαφορετικό από ό,τι αναμένουμε σήμερα. Γιατί σαφώς ο Απόλλωνας ήθελε να πάρει πρωτοβουλία, ήθελε να βγει μπροστά, το ψάξε, το σχεδίασε η Καρμιώτησα να βρει τους χώρους. Σήμερα δεν αναμένεται η ίδια αντίδραση, η ίδια προσέγγιση από την Ένωση Νέων Παραλυμνίου, έτσι. Αυτό ήθελα να ρωτήσω τον Ανδρία, γιατί όπως είδαμε, η Καρμιώτησα έχει κάποιες σχεδιασμένες κινήσεις στον build-up. Με μία-δύο πάσες βγαίνουν γρήγορα μπροστά. Δεν ξέρω τώρα ο κύριος Σατσιάς με δύο επιθετικούς. Νομίζεις, Ανδρία, θα προσπαθήσει να σταματήσει αυτό και να κάνει high press της Καρμιώτησας? Σίγουρα ότι φυσικά εξαρτάται και με ποιο σχηματισμό θα παραταχθεί η Καρμιώτησα, πώς θα προσεγγίσει και το παιχνίδι ο Μαρίνο Σατσιάς. Ίσως αν γνωρίζει ότι μια ομάδα προσπαθεί να παίξει με κοντινές μεταβάσεις από πίσω, ίσως δώσει όθηση στην ομάδα του Μαρίνου να πρεσάρει ψηλά την ομάδα της Καρμιώτησας στο σημερινό παιχνίδι. Ή μπορεί να δώσει και χώρο και εκμεταλλευτεί την ταχύτητα κυρίως του Διαβαρά. Θα μπορούσαν να αγωνιστεί και ο Τζαβέ, δύο πολύ γρήγοροι ποδοσφαιριστές, αλλά θα πρέπει να προσέξουν πολύ τον Τζιαβαρά στη μετάβαση, επειδή είναι μια ομάδα πολύ επικίνδυνη στη μετάβαση. Αλλά θα μείνουμε στην ομάδα της Καρμιώτησας. Γιατί πλέον βλέπουμε εδώ τέσσερις ομάδες. ΑΕΛ, ΑΕΚ, ΑΠΟΕΛ, ΑΠΟΛΟ. Είναι ένα στατιστικό πράγμα που με εντυπωσιάζει. Στα 5 τελευταία παιχνίδια της Καρμιώτησας, το έχουμε ξαναφέρει σε
πρόσφατες εκπομπές μας, πώς δέχεται τέρμα η ομάδα της Καρμιώτης σας. Είμαστε στο παιχνίδι με τα ΠΟΕΛ, στο 46ο λεπτό, μόλις ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Δεν θέλω να αναλύσω την τακτική πλευρά του τέρματος. Είναι πιο πολύ να αναλύσουμε το λεπτό που δέχεται τέρματα η ομάδα της Καρμιώτης σας. Στο παιχνίδι με το ΑΠΟΕΛ, βλέπουμε εδώ, μόλις ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, και μιλάμε μόνο για τα τελευταία πέντε παιχνίδια. Μάλιστα. Στα τέσσερα. Με την ΑΕΛ. 45ο λεπτό και 50 δευτερόλεπτα. Δεν έχει ολοκληρωθεί λεπτό. Ξαναδέχεται τέρμα μόλις βγουν από τα αποδυτήρια ποδοσφαιριστές. Περνάμε στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Στην 22η αγωνιστική. Βλέπουμε μια διείσδυση του Λέδες. Δεν έχει ολοκληρωθεί λεπτό. Και στο τελευταίο παιχνίδι, απέναντι στην ομάδα του Απόλλωνα, ξεκινά το παιχνίδι. Το έχουν αναλύσει σίγουρα και αποφασίζουν να προσάρουν ψηλά οι ποδοσφαιριστές της Καρμιώτης για να μείνουν ψηλά στο μισό του αντιπάλου. Και βλέπουμε, πριν ολοκληρωθεί το πρώτο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου, πως βγαίνει ο Απόλλωνας από το pressing της ομάδας της Καρμιώτης σας. Και σίγουρα, στο μυαλό των ποδοσφαιριστών αυτό επηρεάζει όταν δέχεσαι σε 4 από τα 5 τελευταία παιχνίδια. Σε ένα λεπτό βλέπουμε εδώ, 30 δευτερόλεπτα μόλις ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, 4 τέρματα από πλευράς Καρμιώτης. Είναι μια στατιστική που πρέπει να αναφερθούμε και να το αναλύσουμε στους τηλεθεατές μας ότι είναι κίνητρο και για το σημερινό παιχνίδι της ομάδας Καρμιώτης σας πώς θα ξεκινήσει και το δεύτερο μέρος. Δεν ασχολούμαι με το στοίχημα, αλλά νομίζω ότι οι στοιχηματικές εταιρείες δεν πρέπει να δίνουν καθόλου να πληρώνει το να δεχτεί γκολ η Καρμιώτης στο ξεκίνημα του δεύτερου ημίχρονου. Συμφωνούμε, αλλά εγώ ως ποδοσφαιρίστρια θα σταθώ λίγο ίσως να επηρεάζει και λίγο ο τρόπος που μιλά ο προπονητής μέσα στα αποδυτήρια. Ίσως να μην δίνει το κίνητρο αυτό να πει μα ότι. Το είχαν μέσω φρόνου Αυγουστή και το ξαναπάθαν και μέσα. Και ψηλά στο ναι, αλλά στο προηγούμενο παιχνίδι ήταν ο Σίνισα το Πρασίνοβιτς και πάλι την έπαθα. Άρα θεωρητικά μπορεί να είναι ένα πρόβλημα τον ποδοσφαιριστό στην ανάβαυλα και είναι αυτό που πρέπει να λύσει ο κύριος Κριζάκοφ. Θα δούμε αν το λύσει σήμερα ο κύριος Κριζάκοφ στην πρώτη του. Λοιπόν, περνάμε στην ομάδα της Ένωσης Νέων Παραλληνίων. Πάμε και στην ομάδα του Μαρίνου του Σατσάκ, ξεκινώντας επίσης, όπως είχαμε αναφερθεί προηγουμένως στην ομάδα της Καρμιώτης, μια ομάδα που θέλει να χτίζει το παιχνίδι από πίσω. Και βλέπουμε πώς χτίζει το παιχνίδι η ομάδα του Ένωσης Νέων Παραλληνίων. Οι δύο αμυντικοί μέσα να έρχονται μέσα στην περιοχή, με κοντινές μεταλλιές να φέρνει αρκετούς ποδοσφαίρες αρκετά χαμηλά. Και δεν το είδαμε μόνο στο παιχνίδι απέναντι στο ΑΠΟΕΛ, το είδαμε και σε προηγούμενα παιχνίδια και με την ΠΑΦΟ που αναλύσαμε και στα παιχνίδια Κυπέλλου απέναντι στην Ανόρθωση. Και προσπαθεί με κοντινές μεταβιβάσεις, έστω και αν ο αντίπαλος βγάζει πολλούς ποδοσφαιριστές μπροστά. Βλέπουμε το σχηματισμό και μακρινή μεταβίβαση όταν δεν υπάρχει λύση στον Ρουσά, τον επιθετικό. Σήμερα θα έχει δύο καλούς κεφαλοσφαιριστές μαζί με τον Βουξενόβιτς. Αλλά βλέπουμε ότι δεν συνέβη και μόνο σε μία περίπτωση ή σε δύο. Ξανά. Πώς χτίζει το παιχνίδι, πόσο χαμηλά έρχονται και οι δύο αμυντικοί μέσοι της ομάδας Ένωσης Νέων Παραλιμνίου. Είναι κάτι που δεν το βλέπουμε σε πολλές ομάδες στο Κυπριακό Πρωτάθλημα. Πώς προσπαθεί να χτίσει το παιχνίδι ο Μαρίνος Σατσάς από πίσω, με αποτέλεσμα έναν ΑΠΟΕΛ που πρέσαρε ψηλά. Θα είναι ενδιαφέρον να δούμε αν και η ομάδα της Καρμιώτης θα έχει την ίδια προσέγγιση να πρεσάρει ψηλά. Το πλεονέκτημα, επειδή έρχονται αρκετοί παίχτες χαμηλά, δεν είναι εύκολο να σε φνιδιάσει ο αντίπαλο με μια γρήγορη μετάβαση. Επειδή έχει αρκετούς ποδοσφαιριστές ήδη αρκετά χαμηλά, αυτό που πρέπει να προσέξουν κυρίως είναι εδώ. Βλέπουμε ball watch που λέγεται στην ποδοσφαιρική διάλεκτα. Αρκετοί ποδοσφαιριστές να βλέπουν την μπάλα, με αποτέλεσμα να χάνεται μια πολύ καλή ευκαιρία από τον Τάρσιο από πλευράς ΑΠΟΕΛ. Στο δημιουργικό κομμάτι, βλέπουμε τον Σίλβα, ο δεξιός ακραίος αμυντικός που αγωνίζεται σήμερα η τετρά. Πώς χτίζει το παιχνίδι η ομάδα του Μαρίνου Ζατσά. Σε ένα 3-5-2, ο Μέιραν άρχεται στον κεντρικό διάδρο μαζί με τον Λουσέρο και τον Βουξεβιτ 3 στη μεσαία γραμμή. Θα δούμε ίσως τον Διαβαρά στο δεξιό άκρο της επίθεσης και μπροστά οι δύο επιθετικοί σε ένα σχηματισμό 3-5-2. Και μόλις μεταφερθεί μπάλα, ο στόχος είναι να πρεσάρουν ψηλά. Βλέπουμε, είναι ξεκάθαρο εδώ στην οθόνη μας η τριάδα που χτίζει το παιχνίδι. Ο Γεβρέμοβιτς από την αριστερή πλευρά να ανεβαίνει πολύ ψηλά και είναι πολύ ενδιαφέρον ο Μέιρα. Επειδή έχει αυτές τις κινήσεις στην πλάτη της άμυνας από τη δεύτερη γραμμή και ζητάει συνεχώς με κάθε τα τρεξίματα στον κενό τον χώρο. Όσον αφορά στο ανασταλτικό κομμάτι, 4-4-2. Βλέπουμε ένα διαφορετικό σχηματισμό στο δημιουργικό κομμάτι και ένα εντελώς άλλο σχηματισμό στο δημιουργικό κομμάτι. Βλέπουμε εδώ ανασταλτικά το 4-4-2, κοντινές οι αποστάσεις των γραμμών, προσπαθεί να κλείσουν τους χώρους οι ποδοσφαιριστές της Ένωσης Νέων Παραλιμνίου που σε προηγούμενα παιχνίδια, όταν αγωνίζεται με τρεις κεντρικούς αμυντικούς, με πεντάδα, είδαμε να έχει αποστάσεις ενδιάμεσα των γραμμών. Γι' αυτό ίσως είναι και ένας λόγος που επέλεξε να αλλάξει και το σχηματισμό
ο Μαρίνος ο Σατσάς. Βλέπουμε εδώ πολύ καλές αποστάσεις απέναντι στην ομάδα του ΑΠΟΕΛ να κλείνουν τον κεντρικό διάδρομο, να δυσκολεύεται η ομάδα του ΑΠΟΕΛ και έχει αυτή την ικανότητα να βγάζει αρκετούς ποδοσφαιριστές μπροστά. Έχει ταχύτητα μαζί, κυρίως μαζί με τον Διαβαρά, που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στο σημερινό παιχνίδι στην ομάδα τη Καρμιωτισσά. Και επίσης είναι μια ομάδα στο δεύτερο ημίχρονο, ήταν και πίσω στο σκο. Είδαμε μια ομάδα να πρεσάρει ψηλά την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Και επειδή και η ομάδα τη Καρμιωτισσά είναι μια ομάδα που προσπαθεί να χτίσει από πίσω το παιχνίδι, θα είναι πολύ ενδιαφέρον πώς θα προσεγγίσουν και οι δύο προπονητές το σημερινό παιχνίδι. Επειδή από ό,τι έχουμε δει, είναι δύο ομάδες που θέλουν να παίξουν ποδόσφαιρο και αυτό μας ικανοποιεί. Μάλιστα. Επειδή μιλάμε πολύ για την προσέγγιση στην Καρμιώτησα και είναι και ένας νέος προπονητής, παίζει ρόλο αναλόγως ποιος αντίπαλος είναι κάθε εβδομάδα. Μιλάμε για την ένωση τώρα που είναι πιο σταθερή, με ένα προπονητή από την αρχή, δεν έχει αλλάξει. Βλέποντας έτσι σε ένα δείγμα, Αντριέν, πλέον είμαστε 24η αγωνιστική. Παρουσίασε πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις κατά μεγάλο ποσοστό η ένωση αναλόγως των αντιπάλων της στα προηγούμενα παιχνίδια. Αναλύουμε εδώ ένα παιχνίδι προηγούμενο κόντρα σε μια πολύ από τις πιο δυνατές ομάδες του φετινού πρωταθλήματος. Αν πάμε λίγο πιο πίσω στον παρελθόν, απέναντι στην ομάδα της Ανόρθωσης, είδαμε και την ομάδα του Μαρίνου Σατσιά και απέναντι στον Άρη και στο πρώτο ημίχρονο απέναντι στον Ολυμπιακό να αγωνίζεται με πεντάδα, με τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Όλα άλλαξαν στο δεύτερο ημίχρονο με τον Ολυμπιακό, άλλαξε το σχηματισμό σε ένα 4-4-2 ανασταλτικά και σε ένα 3-5-2 στο δημιουργικό κομμάτι. Και του βγήκε έτσι. Του γύρισε το παιχνίδι, κέρδισε μέσα στο Μακάριο, το κράτησε απέναντι στο ΑΠΟΕΛ. Ακριβώς η ίδια προσέγγιση και σήμερα βλέπουμε πώς θα παραταχθεί. Περιμένουμε να δούμε την ίδια εικόνα από πλευρά Μαρίνο Σατσιά. Έχει τη φιλοσοφία του, είναι ένας σύγχρονος προπονητής. Πραγματικά ένας Κύπρος προπονητής που κάνει μια εξαιρετική δουλειά και πρώτα αναφέρουμε στο Τάσος Μάρκου, που έβαλε τη δική του σφραγίδα. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή βλέπουμε πραγματικά στο δημιουργικό, στο τακτικό κομμάτι, ένας προπονητής που βγάζει δουλειά μέσα στον αγωνιστικό χώρο.